Επιστροφή στο στούντιο, παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν και έχουμε μαζί μας τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Κύριε Παπανδρέου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πομόντη, ευχαριστώ που με καλέσατε. Γνωρίζουμε για τις επαφές σας, πλήθος επαφών το τελευταίο διάστημα. Θα ξεκινήσω ανάποδα από τους αλλοίς με τους οποίους είχατε επαφές. Οι άνθρωποι προφανώς σας είπαν και τα δικά τους προβλήματα. Ποια ήταν αυτά και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει? Ακούστε, θα τους δω αύριο. Οπότε έρχομαι στην Πάτρα, θα πάω αύριο γιατί είμαι στην Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι το έχετε στο πρόγραμμά σας, δεν τους έχετε δει ακόμη. Όχι. Προφανώς όμως έχετε κάποια επικοινωνία μαζί τους και έχει υπάρξει μια ατζέντα. Έχουμε τα θέματα που είμαι στην Επιτροπή Αλίας της Ευρωβουλής. Οπότε το καθήκον μου είναι να έχω επαφή με τον κόσμο που είναι στον χώρο αυτό. Σίγουρα σας έχουν δείξει κάποια σημεία. Πολλά σημεία είναι οι αλλαγές που πρέπει να ακολουθήσουν. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα της θάλασσας και της ρύπανσης, η υπεραλία, όχι τόσο από τους Έλληνες, από τις χώρες κάτω από την Ελλάδα, δηλαδή Μαρόκο, Βόρειο Αφρική, πώς αυτό θα το ελέγξουμε, ώστε όταν εφαρμόσουμε εμείς σωστούς κανόνες που έρχονται τώρα για την βιώσιμη ανάπτυξη των ψαριών, να μην έρχονται οι άλλες χώρες και κλέβουν τα ψάρια που κρατάμε εμείς. Είναι το πρόβλημα της ρύπανσης και από τα σκάφη. Οι τράτες καταργούνται και δεν πρέπει να υπάρχουν πια γιατί μαζεύουν τα πάντα από κάτω. Οπότε αυτά είναι που στηρίζουμε και πώς θα έχουμε και στην ιχθυοκαλλιέργεια τους σωστούς κανόνες και να μεγαλώσουν αυτοί οι χώροι, γιατί το μέλλον είναι προς τα εκεί. Αυτό που σκεφτόμαστε με απλή λογική είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, αλλά μάλλον δεν εφαρμόζονται, δεν τους έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν έχει θεσπίσει όλους τους κανόνες. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει περιθώριο για βελτίωση εκεί. Και όχι μόνο αυτό, η προσπάθεια δικά μου είναι όχι μόνο κανόνες, να εξηγήσουμε ποιοι είναι κανόνες το ένα. Δεύτερον, υπάρχει και χρηματοδότηση όταν είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να βοηθηθούν όλοι αυτοί. Και το θέμα του πλαστικού μπαίνει μέσα στο θέμα της αλίας. Δηλαδή, είναι ένα κύκλο θεμάτων που πιάνουμε. Γιατί υπάρχουν και ψαράδες που μπαίνουν στον κόπο να μαζεύουν το πλαστικό και να το δίνουν κάπου από τα δίκτυα. Οπότε όλο αυτό μπορεί να τροφοδοτηθεί. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κυκλικά όλο αυτό και προς όφελος. Και να πληρωθούν ώστε να μπορούν να ζήσουν από αυτό. Και γιατί να έχουν και κίνητρο. Και ένα άλλο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των νέων ψαράδων. Γιατί όπως ξέρετε, ο κόσμος φεύγει από τις παραδοσιακές δουλειές και στον αγροτικό τομέα και στο χώρο αυτό. Οπότε όλα αυτά είναι ένα σύμπλαγμα θεμάτων το οποίο θα τα θέσω και να μου πούνε πώς τα έχω καταλάβει σωστά ή όχι και τι πρέπει να κάνουμε να βοηθήσουμε. Αύριο στο Μεσολόγγι. Αύριο Μεσολόγγι. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το φάκελο της Θεσσαλίας, γιατί βρέθηκε εκεί και ήσασταν μαζί η πρόεδρος των Ευρωσοσιαλιστών. Έτσι. Η πρόεδρος δεν είναι τυχαίο, είναι η δεύτερη μεγάλη δύναμη στην Ευρωβουλή. Η πιο, θα έλεγα, δραστήρη ομάδα πολιτικών είναι οι σοσιαλιστές. Και δεν είναι απλώς ήρθαμε να δούμε με τι γίνεται, γιατί κάπου το ξέρουμε, να μιλήσουμε τον κόσμο. Έχοντας πάει εκεί, έχοντας δει η διανόμαση το πρόβλημα. Μετά σπρώχνει και γράφει γράμματα και πιέζουμε τις επιτροπές για να έρθουν και μεγαλύτερη χρηματοδότηση και να φτιαχτεί κάτι για τις άμεσες ανάγκες, την πολύ γρήγορη αντίδραση. Μετά η Ευρώπη να προχωρήσει την πρόληψη, γιατί βλέπουμε και έχουμε και άλλες βροχές μας έρχονται και άλλα θέματα θα έχουμε φέτος. Άρα πρέπει η Ευρώπη η ίδια να φτιάξει ένα, θα έλεγα, μια γρήγορη, επίγουσα βοήθεια και ένα ταμείο που θα βοηθάει τέτοιες καταστάσεις που είναι καινούριες, αλλά θα μας έρχονται και πιο πολύ. Έχετε να παρατηρήσετε κάτι ως προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε αυτό το επίπεδο? Ήταν γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει. Πιστεύω ότι η αντίδραση και το αίτημα του Πρωθυπουργού για βοήθεια, όλα αυτά έγιναν σε χρόνους. Αυτό είναι δύσκολο να πει κανείς για το αίτημα να έρθουν άμεσα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν πυρκαγιά σε αυτή τη φάση, αλλά εκεί που είναι η κριτική θα λέω δεν λειτουργεί καλά η γραφειοκρατία και ξεκινάει από τον υπεύθυνο υπουργό. Έτσι είναι η Ελλάδα. Καλός κακός ξεκινάει από τον υπεύθυνο υπουργό και πάει κάτω. Προφανώς δεν λειτουργήσαν καλά. Ξέρουμε η Ελλάδα τις λειτουργίες, λέμε όχι Ελλάδα, αλλά εδώ μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Άρα δεν πάει καλά αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, σε αυτό δεν ήταν επιτελικό. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας στο δελτίο μας.